Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι εφ' εξής ο αποκαλυπτικός ορίζον του προφήτου νεφούται και συστιάζεται με αποτέλεσμα να συσκοτίζεται περισσότερο και περισσότερο η ερμηνεία της προφητείας. Η ξύρανση του Εφράτου ποταμού, όπως μας λέγει εδώ ότι ο έκτος άγγελος εξέχε την φιάλην αυτού επί των ποταμών των Μέγαν, τον Εφράτη, και ξύρανθη. Αυτή η ξύρανση του Εφράτου τι νόημα έχει? Γίνεται, όπως λέγει εδώ η πληγή, δια να περάσουν, δια να διαπεραιωθούν οι βασιλείς που κατοικούν ανατολικά του Εφράτου και προφανώς δια να κινηθούν προς δυσμάς. Αν έχουμε μπροστά μας την γεωγραφία, βλέπουμε πώς ακριβώς είναι ο Εφράτης, χύνεται στον Περσικών κόλπων. Οι βασιλείς έρχονται, λέγει, από ανατολάς, πρέπει να περάσουν τον Εφράτην ποταμόν για να έρθουν προς δυσμάς. Εφράτης είναι πολύ μεγάλο ποτάμι. Ο άγγελος αδειάζει το περιεχόμενο της φιάλης του, ξηραίνεται ο ποταμός για να διευκολυνθεί η διέλευση των βασιλέων των από της Ανατολής, όπως λέγει. Αλλά πρόκειται περί πραγματικής ξηράνσεως? Δηλαδή η πληγή αυτή είναι να ξεραθεί το ποτάμι, πραγματικά να περάσουν από εκεί κάποιοι? Πιθανώς όχι. Πρόκειται περί μιας τροπικής καταστάσεως, όπως θα δούμε στη συνέχεια, παρότι ο Ανδρέας Κεσαρίας μας λέγει τα εξής: «Οικός τον Εφράτην καταφύεν συγχώρησιν ολιγούμενον της βασιλεύση των εθνών διδώνε πάροδον εις την καταλήλων και λοιπόν ανθρώπων εξολόθρευσιν ους εκ των σκηθικών μερών εκ της του Γόγ και Μαγόγ μνήμης κινήστε νομίζομεν κατά το εν της κατόπιν εν τη αποκαλύψη φερόμενον». Ότι δηλαδή, ναι, πράγματι θα ξεραθεί το ποτάμι για να περάσουν, λέγει, οι βασιλείς της Ανατολής, όπως είναι οι Πάρθοι, οι Σκήθε, εδώ λέγει Γόγ και Μαγόγ, θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό, ή μάλλον κι άλλες φορές θα το δούμε μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, και δια να έρθουν να πλήξουν. Τι να πλήξουν? Θα το δούμε. Στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε ξηράνσεις ποταμών και θαλασσών, όπως είναι η Ερυθρά Θάλασσα που επέρασαν οι Εβραίοι φεύγοντας από την Αίγυπτον, και όπως είναι και ο Ιορδάνης ποταμός, ο οποίος εξηράνθη δύο φορές, τη μία φορά με τον Ιησού του Ναβί και την άλλη φορά με τον προφήτην Ηλίαν, αν θέλετε, και άλλη μία φορά την ίδια ημέρα με τον προφήτην Ελισέον. Με τη διαφορά μόνο ότι η ξύρανση εκεί ήταν θεία επέμβαση και εκεί εξυπηρετεί το η υπόθεση της βασιλείας του Θεού. Δηλαδή ο λαός του Θεού που προχωρεί και πραγματώνει το θείο σχέδιο της σωτηρίας, που φεύγουν από την Αίγυπτον και έρχονται στην γη της Επαγγελίας. Και εδώ η ξύρανση του Εφράτου ποταμού είναι θείο σχέδιο και είναι θεία επέμβαση, με τη διαφορά όμως ότι εδώ δια να διευκολυνθεί κατά παραχώρηση το κακό. Όχι το καλό, αλλά το κακό. Δηλαδή να γίνει γρηγορότερα το κακό. Θα το δούμε. Αλλά διαβαίνοντες τον Εφράτην ποταμόν, αφού εξηράνθη, οι βασιλείς των εθνών από ανατολάς πού κατευθύνονται?
Πού πηγαίνουν? Εδώ τώρα θέλω να προσέξετε. Είναι γνωστό ότι παρά τον Εφράτην ποταμόν πλησίων του Περσικού κόλπου, σχετικά πλησίων, ευρίσκεται η Παναρχία πόλης Βαβυλών. Αρχικά ο Εφράτης ποταμός περιέβρεχε την πόλη δυτικά και συνεπώς η πόλη ήτο ανατολικά. Όταν όμως η Βαβυλώνα περιέπεσε στα χέρια των Περσών από το 538 έως το 531 π.Χ., τότε εξωτερικά η πόλη άλλαξε μορφολογία και ο Εφράτης ποταμός δεν περιέβρεχε πλέον την πόλη δυτικά αλλά ανατολικά. Σημειώσατε ότι και ο Τίγρης και ο Εφράτης ποταμός που συναντώνται σε μία κήτη και χύνονται στον Περσικών κόλπων διαρκώς αλλάζουν κήτη. Αν λάβετε δε υπόψη ότι στους χρόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήδη είχε μετρηθεί ότι οι προσχώσεις που είχε κάνει ο Εφράτης είχαν προχωρήσει μέσα στον Περσικών κόλπων 600 και πλέον στάδια, δηλαδή κάπου 100 με 110 χιλιόμετρα. Και διαρκώς έχουμε προσχώσεις, γιατί τα δύο αυτά ποτάμια μεταφέρουν πολύ ύλη και διαρκώς ο Περσικός κόλπος προσχώνεται. Έτσι λοιπόν, την εποχή της κατακτήσεώς της, η Βαβυλώνα άλλαξε εξωτερικά μορφή και το ποτάμι από δυτικά έρχεται τώρα ανατολικά. Αυτό μας το βεβαιώνει και ο Ηρόδοτος που επισκέφθη το 450 π.Χ. και ο Κτησίας, αυτός ο Έλληνας γιατρός που ήταν γιατρός του Αρταξέρξου του Δευτέρου, μεταξύ του 405 και του 358 είχε επισκεφθεί την περιοχή και μας το σημειώνει και αυτός. Λέγω αυτά γιατί σας ξαναλέγω ότι σήμερα έχουμε άλλη μορφολογία. Πρώτα σήμερα δεν υπάρχει Βαβυλώνα και πρέπει να έχουμε αυτή την τοπογραφία για να βγάλουμε μερικά συμπεράσματα. Συνεπώς, όταν έχουμε την πόλη πια να είναι σε μία κατάσταση παρακμής, το ποτάμι βρίσκεται ανατολικά. Έχει σημασία, διότι αυτή η πόλη, η Βαβυλών, η μεγάλη πόλη που θα γίνει επανειλημμένος λόγος μέσα στην Αποκάλυψη, είναι ένα σύμβολο. Είναι το σύμβολο των αντιθέων δυνάμεων που και εμείς εδώ κατ' επανάληψη το έχουμε πει. Πραγματικά, καθ' όλο το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης η Βαβυλών θεωρείται το σύμβολο της κοσμικής εξουσίας και της ισχύως, της ειδωλολατρίας, της διαφθοράς και της αντιθέσεώς της εις την Βασιλεία του Θεού. Το ίδιο συμβαίνει και εις την Καινή Διαθήκη, με τη διαφορά μόνο πως τώρα πια δεν είναι η Βαβυλώνα αλλά σύμβολο πλέον, ενώ τότε στην Παλαιά Διαθήκη ήταν η ιστορική και η πραγματική Βαβυλώνα. Τώρα εδώ δεν είναι πλέον η Βαβυλώνα αλλά είναι το σύμβολό της που είναι η Ρώμη. Αλληγορικά λοιπόν Βαβυλώνα είναι η Ρώμη με την αυτοκρατορία της. Και όταν επί παραδείγματι ο Απόστολος Πέτρος πιθανότατα γράφει στην πρώτη του επιστολή «Ασπάζεται ημάς η εν Βαβυλώνη συνεκλεκτή». Αυτή η συνεκλεκτή είναι η Εκκλησία. Δηλαδή εκείνη που είναι εκλεκτή μαζί με τη δική σας Εκκλησία είναι εκλεκτή και η Εκκλησία των Ρωμαίων. Σας ασπάζεται λοιπόν, σας χαιρετά. Βλέπετε πως γράφουν
γράφουν συνθηματικά. Και πώς αποκαλεί ο Απόστολος Πέτρος την Βαβυλώνα? Δεν είναι η Βαβυλώνα ένα μικρό χωριό στην Άνω Αίγυπτο, γιατί και εκεί υπήρχε μία Βαβυλών, κόμη ήταν όμως χωριό με το όνομα Βαβυλών, αλλά είναι πιθανότατα η Ρώμη από την οποία γράφει ο Απόστολος Πέτρος και λέγει «Σας χαιρετάει η Εκκλησία της Ρώμης». Πώς το λέγει? «Ασπάζεται ημάς η εν Βαβυλώνης είναι εκλεκτή». Έτσι λοιπόν η αλληγορία αυτή στηρίζεται στις δυο αυτές αυτοκρατορίες, στην παλιά ιστορική Βαβυλώνα και στη νέα αλληγορική Βαβυλώνα που είναι η Ρώμη, γιατί υπάρχουν ομοιότητες. Και οι ομοιότητες, όπως σας τις είπα προηγουμένως, δεν είναι παρά η στάση, με μία λέξη, με μία φράση, είναι η στάση τόσο της μιας κοσμοκρατορίας, της βαβυλωνιακής, όσο και της άλλης, της ρωμαϊκής, είναι η στάση έναντι της βασιλείας του Θεού, έναντι του Θεού. Έτσι, ό,τι ήτο η παλαιά, για την Παλαιά Διαθήκη και τους προφήτας, η Βαβυλώνα η ιστορική, τώρα η Ρώμη είναι εκπρόσωπος της αντιθέου δυνάμεως, είναι πολεμία της Εκκλησίας και στην αυτοκρατορία της έχουμε τους μάρτυρας που μαρτυρούν για την Βασιλεία του Θεού και διώκονται από την Ρώμη. Βεβαίως πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι όταν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης έγραφε την Αποκάλυψή του, η Βαβυλώνα δεν υπήρχε πια. Η παλαιά, η αρχαία, ιστορική Βαβυλώνα δεν υπήρχε πια. Και συνεπώς αναφέρεται τώρα ιστορικός εις την Ρώμη. Όταν λέγει εδώ ότι ξεράθηκε το ποτάμι για να περάσουν οι βασιλείς από Ανατολών, να πάνε πού? Να βρουν τη Βαβυλώνα, η οποία τώρα το ποτάμι το έχει ανατολικά. Πρέπει λοιπόν να ξεραθεί για να περάσουν. Σύμβολα αυτά. Δηλαδή οι βασιλείς οι από Ανατολών να πλήξουν την Ρώμη. Αλλά για να καταλάβουμε όμως το πρωτότυπο, πρέπει να πάμε στο αντίτυπο, να το μελετήσουμε λιγάκι. Η αρχαία Βαβυλώνα τι ήταν? Καταρχάς το μια πόλη αρχαιοτάτη, παναρχαία, ίσως είναι η πρώτη πόλη του κόσμου, μεγίστη. Πιθανότατα εκεί βρίσκομαι την κοιτίδα της ανθρωπότητος. Ακόμα εκεί υπάρχει και ο πρώτος πολιτισμός της ανθρωπότητος, στην Βαβυλώνα. Αυτό το παναρχαιότατο όνομά της, ακαδιστή, στην ακαδική γλώσσα, ακαδική, λέγεται Βαβυλή και σημαίνει είσοδος προς τον Θεόν. Αυτό θα πει Βαβυλή. Από εδώ όμως κατάγεται και το εβραϊκό Βαβέλ. Προσέξτε όμως, εβραϊκά σύγχυσης λέγεται Μπαλμπέλ, Μπαλμπέλ, αλλά ένεκα μια συγχύσεως των γλωσσών που συνέβη εκεί στην Βαβυλώνα με τη γνωστή ιστορία που μας αναφέρει το βιβλίο της Γενέσεως, παρετυμολογήθη και έτσι εφ' εξής η Αγία Γραφή ονομάζει την Βαβυλή, που θα πει είσοδος προς τον Θεόν, την ονομάζει από τη δική της λέξη Μπαλμπέλ, την ονομάζει Βαβέλ, για να δείξει ότι εκεί έγινε η σύγχυση των γλωσσών. Εις την Βαβυλώνα, και είναι πολύ σπουδαία αυτά να τα γνωρίζουμε, γιατί αποτελούν τύπον, ανεπτύχθη, όπως σας είπα, ο πρώτος ανθρώπινος πολιτισμός, η πρώτη ανθρωπίνη διαφθορά μετά των κατακλυσμών, η πρώτη σκέψη θεοποιήσεως του πολιτισμού δια της ανοικοδομήσεως του πύργου της Βαβέλ.
Και ο πύργος της Βαβέλ είναι ένα σύμβολο του παλαιού προπατορικού αμαρτήματος, της αυτοθεώσεως και της χειραφετήσεως από τον Θεόν του ανθρώπου, αλλά και το σημείο από όπου ξεκινά και εκφράζεται ο ανθρώπινος ορθολογισμός. Είναι ακόμα ο πύργος της Βαβέλ το σύμβολο της υλικής αφετηρίας και των μνημείων της παγκοσμίου ενώσεως των εθνών. Τι είπαν οι κάτοικοι της Βαβέλ? Πριν διασκορπιστούμε ανά τα πέρατα της Οικουμένης, για να αφήσουμε όνομα και να δείξουμε από πού ξεκινήσαμε και να διατηρήσουμε την ενότητά μας, ελάτε να οικοδομήσουμε έναν πύργον η κεφαλή του οποίου θα εγγίζει τον ουρανόν. Ώστε λοιπόν είναι πράγματι ένα σύμβολο υλικών ενώσεως των λαών. Όπως είναι σήμερα, τρέχω λίγο να σας το πω, δεν έπρεπε να σας το πω ακόμη, το καταλαβαίνατε μόνοι σας, όπως είναι σήμερα, όλοι εκείνοι οι οργανισμοί, οι υλικοί εκείνοι φορείς, μα κοινές αγορές, μα ΟΗΕ, μα ό,τι θέλετε, μα κοινωνία των εθνών, η παλιά μεκαρίτησα κοινωνία των εθνών, μα ό,τι θέλετε, που είναι υλικά σημεία φορείς ενώσεως των λαών. Βλέπετε ομοιότητα? Γι' αυτό κάνουμε αυτή την ανάλυση. Συνεπώς, η Βαβυλώνα μεταβάλλεται σε ένα σύμβολο που αντιστρατεύεται πάντοτε και σταθερά εις το θείο θέλημα και στην επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Έτσι, η Βαβυλώνα σαν ένα υλικό σημείο δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει πια η Βαβυλώνα. Προσέξτε, δεν υπάρχει πια ιστορικά και γεωγραφικά η Βαβυλώνα, δεν υπάρχει πια. Υπάρχει όμως. Ζει. Ζει με το πνεύμα της μέσα στους λαούς και μέσα στους πολιτισμούς των. Ιδιαίτερα το πνεύμα της Βαβυλώνος ζει μέσα εις των δυτικών πολιτισμών, όπως σας έλεγα και μια περασμένη φορά, όχι με τη γεωγραφική διάσταση δυτικός πολιτισμός, αλλά με την ποιοτική διάσταση δυτικός πολιτισμός. Επανερχόμεθα εις το κείμενό μας, στην Αποκάλυψη. Παρατηρούμε λοιπόν ότι με την ξύρανση του ποταμού που ανατολικά προστατεύει την Βαβυλώνα σύμβολον, διευκολύνεται να περάσουν οι βασιλείς της Ανατολής, ή τι, διευκολύνεται η διάλυση και φθορά του κακού από το ίδιο το κακό, διότι οι βασιλείς των εθνών, οι βασιλείς της Ανατολής, είναι και αυτοί οπαδοί του Αντιχρίστου. Όλοι είναι οπαδοί του Αντιχρίστου. Και συνεπώς, τι παρατηρούμε εδώ? Έναν κόσμο, προσέξτε αυτό, έτοιμον να αλληλοσπαραχθεί και να αλληλοφθαρεί. Αυτό είναι το νόημα αυτής της πληγής. Αυτό είναι το νόημα. Και τώρα ο Θεός επιτρέπει να γίνει αυτό, το επιτρέπει, να επισπευστεί η καταστροφή αυτού του κόσμου, του αντιθέου κόσμου, από την ίδια του τη φύση να καταστραφεί. Αυτός ο ίδιος ο κόσμος να στραφεί προς τον εαυτόν του και να καταποντιστεί, να καταστραφεί. Το βλέπουμε και σήμερα αυτό. Το βλέπουμε ως εξής. Ο πολιτισμός μας στην πραγματικότητα είναι βαβυλώνιος πολιτισμός. Είναι ότι στείνει μνημεία υλικά ενώσεως των εθνών. Στείνει μνημεία ορθολογισμού. Βαβυλώνιος λοιπόν πολιτισμός είναι ο πολιτισμός μας. Και έτσι το βλέπαμε σήμερα αυτό. Φτάνει ο πολιτισμός μας εις το σημείο ο ίδιος να καταστρέψει την ύπαρξή του. Τι άλλο είναι όταν επανειλημμένως το βλέπουμε αυτό σε εφημερίδες και το ακούμε και κουβεντιάζεται, ότι η απειλή μιας
πυρηνικής σειράξεως τίνει στην καταστροφή του πολιτισμού. Ποιος δημιούργησε την πυρηνική ενέργεια, ή μάλλον ποιος δέσμευσε την πυρηνική ενέργεια αφού την αποδέσμευσε από την ύλη, από τη φύση? Αποδέσμευσε την ενέργεια, την δέσμευσε προς ιδίαν χρήση και τώρα την αποδεσμεύει με μια πυρηνική σύραξη. Ποιος το έκανε αυτό? Το έκανε ο πολιτισμός μας. Αλλά εμείς το λέμε αυτό, ότι αν γίνει μια πυρηνική σύραξη, πόλεμος δηλαδή, τότε αυτός ακριβώς ο πόλεμος θα καταστρέψει τον πολιτισμό. Να λοιπόν που έχουμε την αυτοκαταστροφή του πολιτισμού. Να γιατί τώρα περνούν τα στρατόπεδα, οι βασιλείς από την Ανατολή περνούν το ποτάμι για να στραφούν εναντίον της Βαβυλώνος. Δηλαδή η ιδία, η καταστροφή της ανθρωπότητας από τον εαυτό της. Είναι δηλαδή, είναι φοβερό. Παρακολουθήστε. Η βασιλεία του Αντιχρίστου, όπως είδαμε στην προηγουμένη πληγή, με εκείνη την σκότωση που ρίπτει ο πέμπτος άγγελος επί του θρόνου του θηρίου, σκότωση θα πει σκοτάδι ή σύγχυση, βλέπουμε να ζει η βασιλεία του Αντιχρίστου, να ζει σκοτεινές, δηλαδή ζωφερές στιγμές αλλήλος παραγμού και αλληλοφθοράς. Διότι θα αντιληφθούν οι λαοί ότι εξυπατήθησαν από τον Αντίχριστο και θα στραφούν εναντίον του. Και τότε εκεί, ας με επιτραπεί να πω μια λέξη, θα γίνει το μαλλιοβράσι. Θα το δείτε στη συνέχεια αυτό το μαλλιοβράσι, πως το λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Ιστορικά, δηλαδή επί ιστορικού επίπεδου, αυτό συνέβη στην Βαβυλώνα Ρώμινη. Πώς συνέβη? Ακούσατε το. Όταν λέει και ο Άγιος Ανδρέας περί Γόγ και Μαγόγ, όπως τα ξέρετε ότι ο Γόγ είναι βασιλεύς απόγονος του Μαγόγ και ο Μαγόγ ήτο υιός του Ιάφεθ. Ο Ιάφεθ υιός του Νόε. Αυτοί οι απόγονοι του Ιάφεθ, εμείς δεν είμαστε απόγονοι του Ιάφεθ, και εμείς οι Έλληνες είμαστε απόγονοι του Ιάφεθ. Είμαστε ιαπετικός λαός. Αυτό θα πει ιαπετικός, καταγόμεθα από τον Ιάφεθ. Αυτοί λοιπόν, γιατί έκανε πολλά παιδιά ο Ιάφεθ, ένα του παιδί, ο Μαγόγ, έχει απογόνους ολόκληρο λαό. Ένας βασιλιάς από αυτούς είναι ο Γόγ, και κατακτούν ή μάλλον ξαπλώνονται στην περιοχή του Καυκάσου. Είναι η Σκύθε και η Πάρθη. Η Ρώμη, το σύμβολο της Βαβυλώνος, που πίνει το αίμα των μαρτύρων και των Αγίων σε μια ιστορική στιγμή, είναι ο Νέρον, στη βασιλεία του Νέρονος, ο οποίος θεωρείται ως αντίτυπον του Αντιχρίστου, που εβασάνισε τους χριστιανούς. Η Σκύθε και η Πάρθη εκτύπησαν τα ρωμαϊκά στρατεύματα, επέρασαν τον Εφράτη ποταμό και οι Ρώμοι κυριολεκτικά αισθάνθηκε να τρίζουν τα κόκαλα της υπάρξεώς της, βλέποντας τον εχθρόν ανατολικά. Ιστορικά λοιπόν είναι οι λαοί, οι βασιλείς της Ανατολής που έρχονται περνώντας τον Εφράτη, ή τι, με ευκολία να νικήσουν τη φοβερή σιδερένια Ρώμη. Αυτό είναι το ιστορικό αντίτυπο, το ιστορικό πλάνο. Αλλά έχουμε όμως τώρα το εσχατολογικό στοιχείο, εκείνο το οποίο θα έλθει και δεν είναι τίποτε άλλο παρά όπως οι λαοί εκείνοι επανεστάτησαν εναντίον της ρωμαϊκής εξουσίας και εστράφησαν εναντίον της, έτσι και οι λαοί
θα στραφούν εναντίον του Αντιχρίστου και τότε θα γίνει ο μέγας πόλεμος, το μαλλιοβράσι που λέγεται η μάχη του Αρμαγεδόνος. Αλλά και κάτι ακόμη να ειδούμε. Αυτοί που προέρχονται από την Ανατολή του Ηλίου, δηλαδή οι βασιλείς, και στρέφονται εναντίον της, προφανώς της Λύσεως, αφού κατευθύνονται προς δυσμάς, ίσως να είναι και το πνεύμα της Ανατολής που έρχεται εις ανταγωνισμόν με το πνεύμα της Δύσεως, και εις αυτών των ανταγωνισμών επέρχεται μία καταστροφή. Και είδον εκ του στόματος του δράκοντος και εκ του στόματος του θηρίου και εκ του στόματος του ψευδοπροφήτου πνεύματα τρία ακάθαρτα ως βάτραχοι, εισήγαρ πνεύματα δαιμονίων ποιούντα σημεία, α εκπορεύεται επί τους βασιλείς της οικουμένης όλης, συναγαγήν αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος. Συνεχίζεται η πληγή που προέρχεται από την έκχυση της έκτης φιάλης. Ο Ιερός Ευαγγελιστής βλέπει από το στόμα εκάστου εκ της σατανικής τριάδος, δράκοντος, θηρίου πρώτου, θηρίου δευτέρου, διαβόλου δηλαδή, αντιχρίστου και ψευδοπροφήτου, να εξέρχεται από ένα ακάθαρτο πνεύμα που ομοίαζε με βάτραχον από το στόμα του. Θα είναι οι βάτραχοι τα πονηρά πνεύματα που θα εμπνεύσουν όχι τους βασιλείς μόνο της Ανατολής, αλλά όλους τους βασιλείς της Οικουμένης, όπως λέγει εδώ σαφώς, να αλληλοσπαραχθούν σε ένα φοβερό πόλεμο που στον πόλεμο αυτόν θα επιτρέψει ο Θεός, γι' αυτό και θα διευκολύνει τα πράγματα, να συντριβεί τελικώς ο Αντίχριστος. Εδώ πραγματούται εκείνο που είχε πει κάποτε ο Κύριος όταν τον κατηγόρησαν, ότι εν το άρχοντι των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια, και έκανε μια υπόθεση ο Κύριος. Η υπόθεση αυτή όμως τώρα γίνεται πραγματικότης. Είπε ο Κύριος, Μάρκος 3:26, και ή εάν ο σατανάς ανέστη εφ' εαυτόν και με μέριστε, ου δύναται σταθήνε, αλλά τέλος έχει. Εάν, λέγει, ο σατανάς στράφηκε εναντίον του εαυτού του, εναντίον των άλλων των δαιμόνων, τότε δεν μπορεί πια να σταθεί, έχει τέλος. Αυτό που είχε πει τότε ο Κύριος υποθετικά, ξαναλέγω άλλη μια φορά, έρχεται τώρα να πραγματοποιηθεί. Ιστορικά, όπως σας εξήγησα, ανεφέρεται εις την Ρώμη και εις τους βαρβάρους από Ανατολών. Κατόπιν όμως εις όλους τους βαρβάρους, και από Ανατολών και από Βορρά. Όπως ξέρετε, η Ρώμη έδωσε όχι λίγες μάχες από Βορρά, όταν κατέβαιναν τα φράγκικα φύλλα εναντίον της Ρώμης, που και τελικά την κατέκτησαν την Ρώμη. Τότε ακούστε τι συνέβαινε. Η Ρώμη συνεβουλεύεται τους μάγους της περί του Πρακτέου. Τι να κάνει, πώς να αντιμετωπίσει τους εχθρούς. Οι βάρβαροι αντιστοίχως και αυτοί συνεβουλεύονται τους μάγους των περί του Πρακτέου. Αλλά το ότι και η Ρώμη ζητούσε να μάθει μέσω της μαντικής τέχνης τι να κάνει, το έκαναν και οι Έλληνες αυτό. Ποτέ οι Έλληνες δεν ξεκινούσαν πόλεμο εάν δεν πήγαιναν να ρωτήσουν το μαντίον των δελφών. Το ξέρετε. Έτσι λοιπόν, και η Ρώμη συμβουλεύεται το διάβολο
διότι τι ήταν το μαντίον των Δελφών, τι ήταν το ιερόν του Απόλλωνος? Ο διάβολος που έδινε τις συμβουλές του. Για σκεφτείτε που έφτασε ο άνθρωπος, ο ταλέπρος άνθρωπος, να παίρνει συμβουλές από το διάβολο. Ο διάβολος όμως είναι δυνατόν ποτέ, αγαπητοί μου, να δώσει αγαθή συμβουλή? Και αν δώσει εντός εισαγωγικών αγαθή συμβουλή, το κάνει για να κερδίσει περισσότερα. Όπως και εμείς, όταν βάζουμε δόλο μας στο αγκίστρι, δεν το βάζουμε για να ταΐσουμε τα ψάρια, αλλά για να πιάσουμε τα ψάρια. Αυτό όμως, το ότι μέσω της μαντικής τέχνης ζητούσαν εκατέρωθεν να μάθουν ποια ευτυχή ή δυστυχή έκβαση θα έχει ο πόλεμος που θα έκαναν οι βάρβαροι με τους Ρωμαίους, το βλέπουμε και στην εποχή μας. Να υπάρχει η ιδία μέθοδος. Μπορεί βέβαια να μην υπάρχει σήμερα το μαντίον των Δελφών, αλλά το πνεύμα του μαντίου των Δελφών δεν πέθανε. Όταν εκείνο που υπόθηκε αναγγείλεται, λέει, στον βασιλέα του Βυζαντίου, ότι δεν έχει πια ο Θεός τη δάφνη του, δεν έχει τον τρόπο να μαντεύσει, δεν έχει πια, έπεσε. Δεν έπεσε, αγαπητή μου, δεν έπεσε, αγαπητή μου. Το πνεύμα της ιδωλολατρίας και της μαντικής τέχνης, οι κακοτεχνίες του σατανά, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, υπάρχουν μέσα στο αίμα μας. Ας σας πω ένα σύγχρονο παράδειγμα. Όπως τα ξέρετε, ο Χίτλερ, εκτός από τους στρατηγούς που είχε, περιεβάλλεται και από ένα θα λέγαμε επιτελείο από μάγους. Δεν ξεκινούσε τίποτε εάν δεν συνεβουλεύεται τους μάγους. Και αν κάποτε οι στρατηγοί του έλεγαν έτσι πρέπει να κάνουν, προτιμούσε να ακολουθήσει τη συμβουλή των μάγων παρά τη συμβουλή των στρατηγών, οι οποίοι δε μάγοι του έλεγαν πάντοτε να ξεκινάει τις μάχες του ημέρα Κυριακή. Δεν έχω ρίξει μέσα γι' αυτό. Κάποτε λοιπόν ήθελε να επιτεθεί αντίον της Ρωσίας, και όπως και επετέθη, ήθελε όμως να γνωρίζει τι άραγε να σκέπτεται ο Στάλιν. Και τότε προσπαθούν οι μάγοι του να απομαντεύσουν, να βγάλουν από τη σκέψη του Στάλιν τι σκέπτεται εναντίον της Γερμανίας. Το περίεργο είναι, αλλά γιατί περίεργο, και ο Στάλιν, αγαπητοί μου, είχε ένα συνεργείο από μάγους, και προσπαθούσε και αυτός μέσω των μάγων να απομαντεύσει τι σκέπτεται ο Χίτλερ να κάνει παρακάτω. Περιττό να σας πω ότι οι μάγοι συνεβούλευσαν τον Χίτλερ να επιτεθεί εναντίον της Ρωσίας, και εκεί έφαγε τα μούτρα του ο Χίτλερ. Αυτό σημαίνει ότι και ο Στάλιν και ο Χίτλερ ήσαν οι κοσμικοί άρχοντες, θειασότε του Αντιχρίστου, που σημαίνει αυτό που βλέπει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ένα πονηρό πνεύμα υπομορφή βατράχου να βγαίνει από το στόμα και των τριών, και του διαβόλου και του Αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου. Δηλαδή βλέπουμε εδώ πέρα να υπάρχει μία κατάσταση συγκεχημένη, που αρχικά μεν ο διάβολος το θέλει αυτό, το θέλει αυτό ο διάβολος, και θέλει να βλέπει μέσα σε αυτή τη σύγχυση, θέλει να βλέπει να χάνονται άνθρωποι και με την παρούσα ζωή, να φωνεύονται δηλαδή, και με την μέλουσα ζωή να χάνουν την ψυχή τους. Μας το είπε ο Κύριος, ότι ο διάβολος απ' αρχής ανθρωποκτόνωσε στην, και είναι ανθρωποκτόνος με όλη τη σημασία της λέξεως. Σκοτώνει σώματα, σκοτώνει και ψυχές. Αλλά το βλέπουμε αυτό, αγαπητοί μου, και στην καθημερινή μας ζωή. Να σας πω ένα παράδειγμα, για να μην νομίζετε ότι τα τρέχουμε στα μακρινά. Ακούσατε το. Πηγαίνει στο μάγο, αδελφέ μου, και λες ότι σε έχουν δέσει με μάγια. Ή ο ίδιος υπηρέτησε το δέσιμο της μαγείας, ή κάποιος άλλος μάγος. Και εσύ πας τώρα στο μάγο να σου λύσει τα μάγια. Δεν μου λες, αδελφέ μου, ποιος τα έδεσε τα μάγια? Λέει, ποιος τα έφτιαξε? Ο διάβολος. Τώρα σε ποιον πηγαίνει να τα λύσει? Ο διάβολος.
Ο διάβολος δένει, ο διάβολος λύνει. Να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω μέλι, που λέει η παροιμία. Α, ώστε λοιπόν ο διάβολος δένει, ο διάβολος λύνει. Ναι αγαπητοί, λύνει, λύνει. Γιατί? Για να τον προσκυνήσεις, να πεις ότι εκεί πέρα βρήκες τη θεραπεία σου. Αλλά προσκυνώντας τον όμως, παίρνεις το χάραγμα του θηρίου. Παίρνεις το χάραγμα του δράκοντος. Τα ακούσατε? Παίρνεις, αδελφέ μου, το χάραγμα του δράκοντος. Ας το προσέξουμε. Αυτό κάνει ο διάβολος για να έχει δουλειά. Δηλαδή, να ικανοποιεί το αρχαίο του πάθος, την υπερηφάνεια. Να λατρευτεί, να θεοποιηθεί, να τον προσκυνήσουν οι άνθρωποι. Αλλά προσέξτε όμως εδώ να δείτε, μέσα σε αυτή την κατάσταση την οποία ο Θεός αφήνει, γιατί είναι όλοι ελεύθεροι να πράξουν ό,τι θέλουν, τι δημιουργείται? Ξέρετε τι δημιουργείται? Τελικά μία καταστροφή. Γιατί? Διότι οι λαοί θα ξεσηκωθούν εναντίον του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος όμως είναι το κυριότατο όργανο του διαβόλου, διαμέσου του οποίου προσκυνείται ο διάβολος. Και έτσι δεν τα υπελόγισε καλά ο διάβολος. Μα είναι δυνατόν ποτέ να υπολογίζει καλά και ο άνθρωπος ακόμα, που σκέπτεται δαιμονικά στις υποθέσεις του? Πάρτε έναν άνθρωπο, αγαπητοί μου, πάρτε τον στις εμπορικές του δουλειές, πάρτε τον στις κοινωνικές του σχέσεις. Σκέπτεται δαιμονικά. Κινείται από εδώ, κινείται από εκεί, μπερδεύει από εδώ, μπερδεύει από εκεί. Κάποια φορά κάπου κάτι θα την πάθει. Διότι δεν είναι δυνατόν να γίνει αλλιώτικα. Έτσι και ο διάβολος λοιπόν. Ο Αντίχριστος θα φωνευθεί, διαμέσου του οποίου προσκυνείται ο διάβολος. Και τότε φωνευόμενος ο Αντίχριστος, τότε ευθύς μετά έρχεται ο Χριστός στη Δευτέρα του Παρουσίου, και τότε βάλεται και ο διάβολος και ο Αντίχριστος, ο οποίος, γιατί στην πραγματικότητα οι άνθρωποι θα αναστηθούν όλοι, άνθρωπος σαν Αντίχριστος, τότε θα βληθούν ο διάβολος, ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης εις την λίμνη την καιωμένη με πυρ και θείον, δηλαδή εις την αιωνία κόλαση. Εκείνο που θέλω να καταλάβετε είναι ότι εις την έκτην αυτήν πληγήν τι υπάρχει? Ένας άλληλος παραγμός. Υπάρχει κάτι φοβερό. Αλλά ας μείνω πάλι στην προφητεία. Ο σκοπός αυτών των πονηρών και ακαθάρτων πνευμάτων είναι να δημιουργήσουν ψευδοθαύματα, να γοητεύσουν, να μαγεύσουν τροποντινά τους βασιλείς ή τους κυβερνήτες της γης, να κινηθούν σε μια παγκοσμία σύραξη. Εμπνέει το ακάθαρτο πνεύμα αυτών των άρχοντα να στραφεί εναντίον εκείνου. Εμπνέει και εκείνον να στραφεί εναντίον του πρώτου. Και τότε έχουμε, όπως σας είπα, τον διαβόητο εκείνον πόλεμον του Αρμαγεδόνος, του οποίου ιστορικό προηγούμενο δεν υπάρχει. Ο Βάτραχος κατά τον Ανδρέα Κεσαρίας φανερώνει το ιώδες και ακάθαρτον και βορβορώδες των επιθυμιών και των σκέψεων των ανθρώπων. Το δηλητηριώδες, αυτό θα πει το ιώδες, το ακάθαρτο και βορβορώδες. Πώς σκέπτονται οι άρχοντες των λαών εναντίον των άλλων. Ή όπως λέγει ο Ιερός Αυγουστίνος, οι βάτραχοι εκφράζουν την λαλιστάτην μακτεοδοξία. Είδατε πως φωνάζουν τα βατράχια? Φωνάζουν, 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 όταν μάλιστα είναι εκεί νερά και τα λοιπά. Φωνάζουν, φωνάζουν, όλη νύχτα φωνάζουν. Αυτό είναι μια φλιερία, είναι το σύμβολο της φλιερίας. Αλλά λαλιστάτη μακτεοδοξία. Πολύ ωραίο το λέει αυτό ο Άγιος Αυγουστίνος. Τι σημαίνει αυτό? Είναι όλα εκείνα τα οποία οι άρχοντες των λαών λέγουν. Ελάτε να κάνουμε ειρήνη, ελάτε να κάνουμε αφοπλισμούς, ελάτε, ελάτε, καλοπιάσματα. Είναι τα σκέρτσα και τα κομπλιμέντα της πολιτικής. Μέχρις ότου, ο Θεέ μου, το συλλάβατε, έως ότου αρπαχτούν. Αρπαχτούν, και προσέξτε, αυτό το θα αρπαχτούν
θα αρπαχτούν κατά ένα τέτοιο τρόπο που δεν θα ξέρει κανείς ποιον πολεμά και γιατί πολεμά. Θα στρέφεται ο ένας εναντίον του άλλου και δεν θα ξέρει γιατί πολεμάει. Με τελική πραγματικά καταστροφή της ανθρωπότητας. Είναι αυτό που φοβόμαστε και αυτό που μέχρι σήμερα μας κρατάει. Σας φέρω και στην πραγματικότητα δηλαδή, που λέμε προς Θεού μη γίνει πόλεμος. Όχι πόλεμος τοπικός, παγκόσμιος πόλεμος. Και αυτή η παγκοσμία σύραξης θα γίνει λίγο πριν, όπως λέγει σαφώς εδώ στην πληγή, πρώτη ημέρα της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος, που σημαίνει ότι θα προηγηθεί μόλις της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Εάν όμως, όπως είπαμε και όπως ακούσατε, είναι δυνατή σήμερα και πραγματικότης είναι μια τέτοια σύραξη, μπορεί σήμερα να γίνει αυτή η σύραξη, έχουμε και τον τρόπο, έχουμε και τη διάθεση κατά κάποιο τρόπο, υπάρχει μέσα στις καρδιές εκείνο που κυβερνούν, υπάρχει, θα το πω άλλη μια φορά, το ιώδες και ακάθαρτον και βορβορώδες, το πονηρό πνεύμα υπάρχει στις καρδιές των κυβερνώντων, με αποτέλεσμα, αγαπητοί μου, να πούμε, αν υποτεθεί ότι αυτή η παγκοσμία σύραξη, ο πόλεμος του Αρμαγεδόνος, η μάχη του Αρμαγεδόνος γίνει, τότε δεν νομίζετε και πως το τέλος της ανθρωπίνης ιστορίας είναι κοντά? Εάν σήμερα λένε οι άνθρωποι το τέλος της ανθρωπότητας, εάν γίνει πόλεμος, είναι κοντά, το λένε ως εξής. Το λένε στη γλώσσα τη συνηθισμένη, όχι την αλληγορική, αλλά στη γλώσσα την πραγματική. Τι λένε? Ότι αν γίνει ένας τέτοιος πυρηνικός πόλεμος, θα καταστραφεί ο πολιτισμός και ο άνθρωπος θα επανέλθει σε μια κατάσταση αρχαίγωνο, παλιά, ίσως, ξέρω εγώ, να ξαναγυρίσει πάλι στη ζούγκλα. Αυτό λέγουν. Αυτό λέγουν. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια παρατήρηση από κοσμικής πλευράς, από οπτικής κοσμικής πλευράς, που ο Λόγος του Θεού μας αποκαλύπτει ότι δεν θα επανέλθει ο άνθρωπος εις την κατάσταση του μη πολιτισμού, αλλά θα έλθει ο Χριστός και θα έχει τελειώσει η ιστορία. Μήπως λοιπόν όλα αυτά, απλώς θέτω, μήπως όλα αυτά είναι κοντά? Ο Σοφωνίας ο προφήτης, στο πρώτο του κεφάλαιο, στίχος 14, λέγει το εξής: «Εγγύς η μέρα Κυρίου, η μεγάλη, εγγύς και ταχεία σφόδρα». Μην νομίζετε, αγαπητοί μου, πως θα περάσουν χιλιάδες χρόνια από τότε που ήρθε ο Χριστός. Έχουν ήδη περάσει 2000 χρόνια. Δεν θα περάσουν 1000 χρόνια. Ακούστε την έκφραση «εγγύς». Και παραλαμβάνει για δευτέρα φορά τη λέξη «εγγύς» και μετά «ταχεία» και βάζει και το «σφόδρα». Εγγύς, ταχεία, σφόδρα. Με αυτά όλα θέλει να δείξει ότι το τέλος της ιστορίας δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Δεν είναι πολύ μακριά. Δεν λέγω εγώ. Έτσι φαίνονται τα πράγματα. Τόσο από τη μια μεριά στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και στους προφήτες, όσο και από την άλλη που ζούμε ή αρχίζουμε να αντιλαμβανόμεθα κάποιες πραγματικότητες που λίγα χρόνια πιο μπροστά ήσαν αδιανόητες. Και συνήγαγεν αυτούς. Ποιος συνήγαγεν? Και συνήγαγεν αυτούς εις τον τόπον των καλούμενων Εβραϊστή Αρμαγεδόν. Εδώ όμως εγώ επίδειξα ένα στίχο, γιατί ήθελα να συνδέσω αυτά που σας είπα με αυτόν τον στίχο που σας διάβασα τώρα, διότι γίνεται μια διακοπή και παρεμβάλλει έναν άλλο στίχο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο τρόπος μάλιστα που διακόπτει είναι απότομος. Γιατί? Διότι θέλει να παρεμβάλλει σε μια κατάλληλη στιγμή
εκεί που υπάρχει ζωφερότης των όσων λέγει, να παρεμβάλλει κατά τη συνήθειά του ο Ιερός Ευαγγελιστής έναν παραμυθητικόν, παρηγορητικόν λόγον. Γι' αυτό και σταματάει από τόμος, που θυμίζει ο τρόπος με τον οποίο σταματάει από τόμος, όπως ένας που τρέχει για μια υπόθεση, ασθμένη, σταματάει από τόμος, μένει λίγο, παίρνει αναπνοή και ξαναρχίζει να τρέχει να φάει στο τέρμα. Πριν λοιπόν φάει στο τέρμα, να μας πει ότι τους εμάζεψε όλους εις τον τόπο των καλούμενων Εβραϊστή Αρμαγεδόν για να γίνει ο πόλεμος, βάζει το στίχο: «Ιδού έρχομαι ως κλέπτης, μακάριος ο γρηγορών και τυρών τα ημάτια αυτού, ή να μη γυμνός περιπατεί και βλέπωση την ασχημοσύνη αυτού». Αυτός είναι ο παρηγορητικός, αγαπητοί μου, στίχος. Και μάλιστα τόσο απότομα μπαίνει. Ας τον δούμε τον στίχο αυτόν. Είναι πραγματικά παρηγορητικός, αλλά και υπομνηστικός. «Ιδού, να, έρχομαι σαν κλέπτης. Ευτυχισμένος αυτός που μένει ξυπνητός και φυλάει τα ρούχα του για να μη βρεθεί γυμνός και βλέπουν την ασχημοσύνη του». Βλέπουν τα απόκρυφά του μέλη. Αυτό θα πει ασχημοσύνη. Είναι ο τρίτος μακαρισμός της Αποκαλύψεως. Ο πρώτος μακαρισμός, 1,3, μας πληροφορούσε ότι ο καιρός είναι εγγύς, κοντά. Ο τρίτος αυτός μακαρισμός μας πληροφορεί ότι ο καιρός είναι εφνίδιος, ξαφνικός. Η εφνιδιότητα αυτού του χρόνου παρομοιάζεται με τον κλεφτή που έρχεται σε άδειλον χρόνων. Και συνεπώς αυτός ο μακαρισμός έρχεται να ευτυχίσει εκείνους οι οποίοι βρίσκονται εν εγρηγόρση, ξυπνητή, πνευματικός ξυπνητή. Μακάριος γρηγορών και τυρών τα ημάτια αυτού. Ευτυχισμένος αυτός που μένει ξύπνιος και φυλάει τα ρούχα του. Από μια συνηθισμένη σκηνή σε μια παραλία. Και μου λέτε, αγαπητοί μου, αν κάποτε είσαστε μόνος σας και πήγατε να κάνετε το μπάνιο σας στην παραλία, και εκεί βγάλατε βεβαίως τα ρούχα σας, τα αφήσατε στην παραλία, στην άμμο, και μπήκατε στη θάλασσα, έκανατε το μπάνιο σας, και όταν βγαίνετε έξω αντιλαμβάνεστε ότι κάποιος κλέπτης σας πήρε όλα τα ρούχα, και εντωμεταξύ έχετε να μπείτε σε λεωφορείο για να γυρίσετε πίσω στο σπίτι σας. Πώς θα γυρίσετε? Πώς θα γυρίσετε πίσω? Τι αισθήματα πρέπει να έχετε την ώρα εκείνη όταν βλέπετε ότι δεν υπάρχουν ρούχα, ούτε χρήματα, τίποτα? Όπως βγήκαν από τη θάλασσα. Τα ίδια αισθήματα και χειρότερα θα έχει εκείνος όταν θα αντιληφθεί την πνευματική του γύμνωση. Ποια είναι αυτή η στολή? Η στολή της ψυχής είναι οι αρετές, λέει ο Ανδρέας Κεσαρίας. Το δε γρηγορήν και φυλάτην τα ημάτια δειλεί, φανερώνει. Το επαγρυπνήν τες αγαθές πράξεις. Το να αγρυπνείς πάνω στις αγαθές πράξεις. Άφτεγαρ εσύ των Αγίων τα ημάτια. Γιατί αυτά είναι τα ημάτια των Αγίων. Ενθυμίστε ο Κύριος την παραβολή του ασώτου Υιού, τη βάζει στο στόμα του πατρός όταν γυρίζει πίσω ο ασώτος Υιός. Λέγει: «Εξενέγκατε την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν». Βγάλετε την πρώτη στολή και ντύσατε τον. Ποια είναι αυτή η πρώτη στολή? Είναι η κατάσταση αυτής της λεγόμενης αρχεγόνου δικαιοσύνης εις τον άνθρωπο. Ήταν όπως έγινε ο Αδάμ, ο οποίος ήταν γυμνός, λέει, αλλά δεν ισχύεται το, δεν εντρέπεται το. Ξέρετε γιατί? Διότι ήταν ντυμένος με θεία δόξα, εκείνη που είχε ο Χριστός εις το Θαβόρ. Έφυγε αυτή η δόξα και τότε είδε ο Αδάμ ότι είναι γυμνός. Τότε το είδε. Έφυγε η θεία απλότης, είδε τη γυμνωσή του. Και συνεπώς επαλαιώθη το ένδυμα που είχε, το έχασε. Ανανεώθηκε το ένδυμα αυτό εις το βάπτισμα. Εις τον τάφο κάποιου αρχαίου μάρτυρος που μόλις είχε βαπτιστεί και μαρτύρησε, έγραψαν: «Εκοιμήθη εν λευκής, απέθανε
με τα λευκά ρούχα που του είχαν βάλει το χιτόνα το λευκό μόλις είχε βαπτιστεί και που συνεβόλιζε αυτός ο λευκός χιτόνας την καθαρότητα της ψυχής. Σε όλες τις αγγελοφάνειες έχουμε πάντοτε λευκούς χιτόνες. Στην Ανάσταση παντού οι άγγελοι με λευκούς χιτόνες, όπως ακόμη και ο Κύριος όταν μετεμορφώθη τα ρούχα του έγιναν λευκά. Η Εκκλησία όταν βαπτίζει λέγει: «Χιτόνα μη παράσχου φωτεινών, δώσ' μου Κύριε χιτόνα φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, σύ που ντύρισε το φως σαν ημάτιον». Σύμβολο λοιπόν ο λευκός χιτόν ηθικής καθαρότητος, και τα λευκά ημάτια το ίδιο. Αλλά γενικά όμως ο ηματισμός είναι το σύμβολο της ενδύσεως της ψυχής με τις αρετές. Και λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως: «Και εδόθη αυτή», τη Εκκλησία δηλαδή, «ή να περιβάλλεται, να ντυθεί δύσινον, λαμπρών, καθαρών, το γαρδύσινον τα δικαιώματα, οι αρετές των Αγίων εστί». Τι είναι τα ενδύματα αυτά που ντύθηκε η Εκκλησία? Οι αρετές των Αγίων. Έτσι λοιπόν η τήρηση αυτής της ενδύσεως πρέπει να είναι συνεχής. Δεν λέγει «ο τηρήσας», αλλά «ο τηρών». Τηρώ θα πει φιλό. Δεν λέγει αυτός ο οποίος εφύλαξε, αλλά αυτός που φυλάει τα ρούχα του. Δηλαδή συνεχώς φυλάει τα ρούχα του. Ο Κύριος χαρακτηριστικά λέγει στον Επίσκοπο των Σάρδεων στην Αποκάλυψη: «Αλλά έχεις λίγα ονόματα εν Σάρδεση, α, τα οποία ούτε μόλυναν τα ημάτια αυτών και περιπατήσου συμμετεμού εν λευκής, ότι άξιοι εισή». Ωραίο αυτό. «Ιδού έρχομαι ως κλέπτης», λέγει ο Κύριος. Πολλές φορές ο Κύριος μας μίλησε, αγαπητοί μου, στα Ευαγγέλια δια το ευχίδιον της Δευτέρας του Παρουσίας. Και συνεπώς ο άνθρωπος μπροστά του έχει δύο στάδια. Το πρώτο είναι ο προσωπικός του θάνατος, και το δεύτερο η παγκοσμία κρίση. Και στα δύο αυτά υπάρχει το στοιχείο του ευνηδίου. Πότε θα πεθάνω? Πότε θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία? Δεν γνωρίζω. Και όμως για τον πιστό δεν είναι τίποτα ευνίδιον, διότι γνωρίζει, διότι αναμένει, διότι προσδοκά. Να πως το λέγει αυτό ο Απόστολος Παύλος Θεσσαλονικής Α5:1-11: «Περί δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, ου χρειαν έχετε ημίν γράφεστε. Αυτή γαρι ακριβώς είδατε, γνωρίζετε, ότι η μέρα Κυρίου ως κλέπτης ενοιχτή ούτως έρχεται. Όταν γαρλέγωσιν ειρήνη και ασφάλεια, τότε εθνίδιος αυτής εφίσταται όλεθρος. Ημείς δε, αδελφοί, ου και στα εν σκότη», εσείς δεν είστε στο σκοτάδι να έρθει ο κλέπτης τη νύχτα, «ή να η ημέρα ημάς ως κλέπτης καταλάβει, να σας αρπάξει ως κλέπτης. Πάντες ημείς ή φωτός εστέ και ης ή ημέρας, ούκες μεν νυκτός, ουδέ σκότους». Και όπως γράφει ο Άγιος Σημαίων, ο νέος θεολόγος, στον 57 του λόγο, «η παρουσία του Κυρίου», λέγει, «ήλθε και έρχεται πάντοτε εις τους πιστούς και είναι παρούσα εις όλους εκείνους που θέλουν». Λέγει επί παραδείγματι ο Άγιος Εφραίμος Ήρος: «Ω κρεβάτι μου», όταν πηγαίνει κάθε βράδυ στο κρεβάτι του, «ω κλίνη μου, ω κρεβάτι μου, ίσως απόψε γίνεις το φέρετρό μου». Και μην νομίσετε ότι αυτά αποτελούν στοιχεία απογοητευτικά για τον άνθρωπο που θα ήθελε να βάλει ψηλά του βάρη για να μην βλέπει τα κυπαρίσια της του εκορταφείου και του θυμίζει το θάνατο. Όχι. Ο πιστός είναι εξοικειωμένος. Περιμένει τον θάνατον, περιμένει και τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Γι' αυτόν λοιπόν δεν υπάρχει τίποτα το ευνίδιον. Είναι πάντοτε έτοιμος και περιμένει. Περιμένει ανά πάσα στιγμή. Ευνιδιώτης υπάρχει μόνο εις τους απίστους. Εκεί για αυτούς τα πράγματα είναι ευνίδια. Αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας εύχεται θαυμάσια και λέγει: «Αθρόον ο Κριτής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν μέσω της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή είσαι ο Θεός ημών και της Θεοτόκου ελέησον ημάς».
Και όπως τελειώνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του, λέγει: αδελφοί, γρήγορόμεν και νύφωμεν.